Καλησπέρα σας. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά βέβαια τη σημερινή μου παρέμβαση εδώ στην ιδιαίτερη πατρίδα μου. Όμως, όντως η συναισθηματική φόρτιση είναι μεγάλη, καθώς σήμερα σε λίγη ώρα αποχαιρετάμε ένα πολύτιμο σύντροφο και φίλο, τον Τάσο το Χρονά, που έφυγε προχτές από τη ζωή, ο οποίος, όπως όλοι ξέρουμε, για πολλές δεκαετίες, από όποιο μετερίζει, είτε ως γιατρός στο νοσοκομείο και διευθυντής της ακτινολογικής κλινικής, είτε ως δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Λαμιαίων, είτε ως περιφερειακός σύμβουλος της περιφέρειας Στερεάς, είτε ως στέλεχος του ΚΚΕ, υποψήφιος βουλευτής του κόμματος για πολλές τετραετίες, γνωστό στη Φθιώτιδα και σε όλη τη Στερεά, προσέφερε στον εργαζόμενο λαό, μέσα από όλες αυτές τις ιδιότητες, στη νεολαία, πρόσφερε την επιστημοσύνη του, τις γνώσεις του, την αγωνιστικότητά του, για να κάνει ευτυχισμένους τους ανθρώπους, για να υπερασπιστεί το δίκιο του αγώνα του λαού μας και της περιοχής μας για μια καλύτερη κοινωνία. Να το ευχηθούμε και από το ΣΤΑΡ Κεντρικής Στερεάς, από αυτό εδώ το βήμα του σπουδαίου συνεδρίου που διοργανώνεται, καλό ταξίδι. Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, με την αφορμή της συμπλήρωσης των 30 χρόνων λειτουργίας του ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας, θα ήθελα να μεταφέρω σε όλους σας, σε όλους τους εργαζόμενους του σταθμού, σε όλη την περιοχή εδώ, τις θερμές ευχές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για καλή συνέχεια, με υγεία, με δύναμη σε όλες τις προσπάθειές σας. Για το ΚΚΕ η ενημέρωση αποτελεί βασικό λαϊκό δικαίωμα και σε αυτήν την περιφερειακή τηλεόραση μπορεί να παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο, τόσο ώστε να εντοπίζει και να αναδεικνύει τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λαϊκές οικογένειες στην περιφέρεια, όσο και την προβολή των αγώνων, των διεκδικήσεων των εργαζομένων σε πολλούς και σημαντικούς εργασιακούς χώρους, σε κλάδους της περιοχής, των εργατών διαφόρων τομέων, των υπαλλήλων, αλλά και των βιοπαλλεστών αγροτών στην Ήπεθρο, των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων, των νέων που σπουδάζουν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα ή βρίσκονται ακόμα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα σχολιά. Για όλους αυτούς τους λόγους, το ΚΚΕ διαχρονικά στηρίζει δίκαια αιτήματα των δημοσιογράφων, των άλλων εργαζομένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμούς να μπορούν να συμβάλλουν στην ενημέρωση του λαού μας για όλα τα ζητήματα που τον απασχολούν στην περιφέρεια, αλλά κυρίως σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά, η πρωτοβουλία σας για τη διοργάνωση αυτού του πολύ ενδιαφέροντου συνεδρίου συνέπεσε και με την προχθεσινή ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό της ημερομηνίας των εκλογών. Μια ανακοίνωση, θα ήθελα να πω, στην οποία ο κύριος Μητσοτάκης τη συνόδευσε με το γνωστό εκβιαστικό δίλημα περί ακυβερνησίας ή σταθερότητας, λέγοντας ότι η σταθερότητα θα την εξασφαλίσει το δικό του κόμμα, η αυτοδυναμία του δικού του κόμματος. Βέβαια, την έζησε στο πετσί του ο λαός μας αυτή τη σταθερότητα τα τελευταία 4 χρόνια, και με την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας και με την επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο που μένεται στο έδαφος της Ουκρανίας και με την ενεργειακή κρίση και με την ακρίβεια που κατατρώει το εισόδημά του. Όλα αυτά, όσο και αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα ονομάζει με κάπως βολικό τρόπο εισαγόμενα, είναι άμεσα αποτέλεσματα μιας πολιτικής στην οποία και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν βάλει το χεράκι τους και έχουν υλοποιήσει μέχρι τα μπούνια.
Το ίδιο δίλημα σερβίρεται και σε διάφορες εκδοχές και από άλλα κόμματα. Για το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, σταθερότητα σημαίνει η συγκρότηση μιας κυβέρνησης συνεργασίας, την οποία ονομάζει προοδευτική, με συμμετοχή του ίδιου, πιθανόν του ΠΑΣΟΚ από την πρώτη κάλπη, για να μην μπει η χώρα σε περιπέτειες, όπως λέει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα ίδια τα στελέχη του. Βλέπετε, τη σταθερότητα στο αποκρουστικό σύστημα που ζούμε μπορεί να την προσφέρει η κάθε είδους σοσιαλδημοκρατία, είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε του ΠΑΣΟΚ. Δεν πρόκειται όμως για σταθερότητα, πιστεύουμε εμείς, και για ασφάλεια για το λαό μας. Μάλιστα, αυτή τη σταθερότητα, αυτή τη βοήθεια στο σύστημα που δίνουν τα διάφορα κόμματα, την ζηλεύουν τελευταία ακόμα και κάποια γαλλικά περιοδικά, αν είδατε, τα οποία μάλιστα έγραψαν πού θα βρούμε ένα Τζίπρα να αυξήσει τα όρια συνταξιοδότησης στα 67 χωρίς να ανοίξει ρουθούνη. Το αναφέρω μιας και ο κύριος Τσίπρας έκανε αναφορά στη γαλλική μου προφορά από εδώ, από αυτό το συνέδριο προχτές, στη συζήτηση, από αυτό το βήμα, αν και νομίζω ότι σε αντίθεση με τα όσα του καταλογίζει η Νέα Δημοκρατία, και ο ίδιος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι έγραψε και το συγκεκριμένο περιοδικό, και γι' αυτό ακριβώς υπερηφανεύεται που το περιοδικό τον αποκάλεσε καλό μεταρρυθμιστή, γδάρτη στην ουσία των συνταξιούχων. Παρότι τον ηρωνευόταν, προφανώς για τον ίδιο αυτό αποτελεί κάποιο έπαινο. Ακούμε βέβαια και τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω αν θα το επαναλάβει στη συνέχεια και εδώ μπροστά σας, να προτείνει τη δική του βέβαια λύση υπέρ της σταθερότητας, που είναι μια συγκυβέρνηση είτε Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ είτε ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, απλά με κάποιο άλλο πρόσωπο για πρωθυπουργό, εκτός δηλαδή των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα. Είναι ίσως αποκαλυπτική και αυτή η πρόταση, γιατί αποδεικνύει ότι τελικά όλοι σε αυτόν τον τόπο μπορούν να πάνε με όλους, αφού παρά τις διαφορές στα επιμέρους, τους ενώνει μια συμφωνία σε μεγάλα ζητήματα, στη στρατηγική κατεύθυνση που θα καθορίσει τελικά και την αντιλαϊκή πολιτική της επόμενης κυβέρνησης. Γιατί δυστυχώς όλοι τσουλάνε στις ίδιες αντιλαϊκές ράγες, με άλλους μηχανοδηγούς, με άλλους σταθμάρχες ο καθένας, αλλά πάνω όμως την ίδια αντιλαϊκή ρότα, γι' αυτό και συνεχώς εκτροχιάζουν τα τρένα ή τα οδηγούν σε θανατηφόρες συγκρούσεις, πολιτικά φυσικά εννοούμε. Σήμερα αυτή η κοινή πάνω κάτω κατεύθυνση εκφράζεται και με τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης και με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της ενέργειας, των σιδηροδρόμων, του νερού, που θα πούμε το νερό νεράκι τελικά, με επικίνδυνους νατοϊκούς πολεμικούς σχεδιασμούς και τυχοδιοκτισμούς, με την επίθεση σε λαϊκές κατοικίες για να στηριχτούν οι τραπεζίτες, σε μια περίοδο μάλιστα που κυοφορείται και νέα οικονομική καπιταλιστική κρίση διεθνώς, και πολλά ακόμη άλλα. Γι' αυτό και όλοι τους πιστεύουμε ότι θέλουν να αποσπάσουν τη στήριξη ή την ανοχή τουλάχιστον του λαού σε μια πολιτική που τελικά είναι αυτή που συσσωρεύει ακόμη περισσότερη αστάθεια, ανασφάλεια για τον ίδιο τον εργαζόμενο λαό, για τους συνταξιούχους, για τους νέους, τις νέες. Και αυτό αποτυπώνεται και στα ιδιαίτερα ζητήματα που απασχολούν το λαό και την νεολαία της περιοχής, τα οποία φυσικά συνδέονται και καθορίζονται από τις γενικότερες πολιτικές που ακολουθούνται. Μετά και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και την προεκλογική εκδήλωση που στήθηκε με την αρρωγή της περιφερειακής και τοπικής διοίκησης, φαίνεται πως ο λαός της περιοχής δεν έχει να περιμένει τίποτα από τα δισεκατομμύρια που διαφημίστηκαν σε αυτή τη φιέστα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Οι επενδύσεις που παρουσιάστηκαν εδώ είναι
επί της ουσίας έργα που δεν έρχονται να ικανοποιήσουν τις δικές του ανάγκες, αλλά να ενισχύσουν την κερδοφορία διαφόρων επιχειρηματικών μεγάλων ομίλων. Τέτοια επένδυση είναι η παραχώρηση από το ΤΑΙΠΕΔ σε επιχειρηματικό όμιλο, για παράδειγμα των ιαματικών πηγών στα Καμένα Βούρλα, κάνοντας το δικαίωμα στην πρόσβαση στις ιαματικές πηγές πανάκριβο εμπόρευμα. Το ΚΚΕ μόλις πριν ένα μήνα παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση στα Καμένα Βούρλα ολοκληρωμένη πρόταση που βρίσκεται στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση και εξασφαλίζει την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών προς όφελος του λαού μας, ενώ ανοίγει το δρόμο και για την αξιοποίηση του σημαντικού γεωθερμικού πεδίου που υπάρχει εκεί στον τομέα της ενέργειας. Τέτοια άλλη επένδυση είναι η εξαγγελία για την ανέγερση φοιτητικών εστιών στο Πανεπιστήμιο ΜΕΣΔΙΤ. Άρα, ο λαός να πληρώσει και τη δημιουργία των εστιών, αλλά και να καταβάλει μετά ενίκιο στις εστίες των παιδιών του, ενώ υπάρχει ανάγκη για πραγματικά δωρεάν σπουδές για όλους τους φοιτητές. Τέτοια επένδυση είναι και η ανάπλαση της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, του χώρου που μας φιλοξενεί σήμερα, στον οποίο βρισκόμαστε, που θα μπορούσε βεβαίως να αξιοποιηθεί προς όφελος του φθιωτικού λαού, του ελληνικού λαού, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, χώρους αναψυχής, αλλά τελικά δίνεται μόνο φιλέτο σε επιχειρηματικούς ομίλους. Τέτοια επένδυση είναι και τα εκατομμύρια που θα δοθούν για τους διάφορους οδικούς άξονες, ως σύγχρονους οδικούς άξονες, έτσι διαφημίζονται. Πρόκειται όμως για οδικούς άξονες στην πραγματικότητα, που τους χρυσοπληρώνει ο ελληνικός λαός για να φτιαχτούν, χωρίς να συνοδεύονται ούτε από τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, αφού αυτά αποτελούν, όπως λένε, αχρίαστο κόστος για το κράτος, για τους κατασκευαστές, για τους εργολάβους, και μετά τους χρυσοπληρώνει πάλι για να τους χρησιμοποιήσει με τα διόδια, ενώ τα γύρω χωριά εδώ, στον κάμπο του Σπερχιού, πνίγονται με την πρώτη βροχή. Ξέρουμε τι τραβάει, για παράδειγμα, το χωριό Κόμμα, άλλα χωριά εδώ στον κάμπο της Λαμίας, αλλά και πιο πάνω. Πριν λίγο καιρό ήμασταν εκεί και είδαμε τις κακοτεχνίες των επενδυτών που έχουν ρημάξει την περιοχή, δημιουργώντας λίμνη τα χωριά, με αποτέλεσμα το νερό από τα ρέματα να γυρνάει πίσω σε περίπτωση πλημμύρας, σε κάθε νεροποντή, με τεράστιες καταστροφές σε καλλιέργειες, σε ζωντανά, σε σπίτια, σε περιουσίες, βάζοντας ακόμα και σε κίνδυνο τη ζωή των κατοίκων. Πρόκειται για την εγκληματική πολιτική, πιστεύουμε, του κόστους ωφέλους, που μας οδήγησε άλλωστε και στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών, το οποίο γέμισε με ειλικρινή θλίψη, αλλά και με αφάνταστη οργή τον ελληνικό λαό και την νεολαία και εδώ στην περιοχή μας, οδηγώντας και σε κάποιες από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχει γίνει ποτέ στη Λαμία, αλλά και αλλού, σε όλη τη χώρα. Την ίδια ώρα βέβαια που διαφημίζονται όλες αυτές οι επενδύσεις, δεν ακούστηκε μια κουβέντα για το τι θα γίνει με τη Λάρκο, μια εμβληματική παραγωγική μονάδα για την περιοχή, για ολόκληρη τη χώρα, όπου βγάζει μάτι η κατασπατάληση εκατομμυρίων από όλες τις κυβερνήσεις, η συνειδητή εγκατάλειψη για να την γκρεμίσουν και να τη δώσουν έναντι πινακίου φακής, με αποτέλεσμα να έχουν σβήσει τα καμίνια της τώρα, να μην γνωρίζουν οι εργαζόμενοι αν και πότε θα επαναλειτουργήσει. Το ΚΚΕ σταθερά αναδεικνύει τις δυνατότητες για τη συνέχιση της λειτουργίας και της ανάπτυξής της. Παλεύει αταλάντευτα για το μέλλον των 1.300 και πλέον εργαζομένων, αλλά και των συνεργαζόμενων επαγγελματιών στις αντίστοιχες περιοχές που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Τρεις προτάσεις νόμων καταθέσαμε για την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ και για τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, τις οποίες απέρριψε η κυβέρνηση. Σε καμιά δεν τοποθετήθηκαν όμως και τα άλλα κόμματα.
Κουβέντα δεν ακούσαμε επίσης για τα αιτήματα που βάζουν οι αγρότες της περιοχής μπροστά στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την έλλειψη εγγυημένων τιμών για την οποία πουλάνε τα προϊόντα τους. Αποτέλεσμα, να τους εκμεταλλεύονται με εξευτελιστικές τιμές βιομήχανοι, μεγαλέμποροι και στη συνέχεια τα προϊόντα να φτάνουν πανάκριβα στα ράφια για τη λαϊκή οικογένεια. Η σοβαρή μείωση του πληθυσμού σε αρκετές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας και ειδικά εδώ στη Φθιώτιδα είναι αποτέλεσμα της εγκατάλειψης από μέρους του κράτους, ιδιαίτερα αυτών των αγροτικών περιοχών. Μια περιοχή η οποία αντί να παράγει ποιοτικά, φθηνά αγροτικά προϊόντα ώστε να λύσει και το διατροφικό πρόβλημα του πληθυσμού, ξεκληρίζει αγρότες και κτηνοτρόφους. Για να μείνει ένας νέος άνθρωπος εδώ, να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά, να φτιάξει οικογένεια, να ζήσει στον τόπο του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει την απαιτούμενη κρατική βοήθεια για να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις αντιξοότητες. Χρειάζονται δημόσια νοσοκομεία, πλήρως στελεχωμένα, εξοπλισμένα και όχι στην κατάσταση που βρίσκονται σήμερα τα νοσοκομεία της Λαμίας, της Λιβαδιάς, τα υπόλοιπα. Χρειάζονται κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρία, σχολεία για τα παιδιά του, ανάπτυξη πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών, έργα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του από φυσικούς και άλλους κινδύνους. Το ΚΚΕ ήταν και είναι μαζί με το λαό της Βόρειας Εύβοιας στην καταστροφική πυρκαγιά του 2021 που άναψε η κρατική κυβερνητική πολιτική. Παλεύουμε για αποζημιώσεις 100% κόντρα στις ψεύτικες υποσχέσεις στο λεγόμενο σχέδιο ανασυγκρότησης που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των μεγάλων συμφερόντων σε βάρος όμως των λαϊκών αναγκών. Ταυτόχρονα, ανησυχώντας πολύ για τη σεισμική δραστηριότητα σε όλη την περιοχή, πήραμε μια σημαντική πρωτοβουλία και οργανώσαμε πρόσφατα εκδήλωση στη Χαλκίδα για την αντισεισμική θωράκιση με γνωστούς επιστήμονες και μαζικούς φορείς του νομού. Φίλες και φίλοι, συνολικά θεωρούμε ότι ο λαός της περιοχής και όλης της χώρας έχει πλέον πολύτιμη, συσσωρευμένη πείρα, την οποία μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει στις ερχόμενες εκλογές. Έχουν δοκιμαστεί πλέον οι πάντες και τα πάντα σε διαδοχικά, αντιλαϊκά κυβερνητικά σχήματα που έφτιαξαν όλα μαζί τα κόμματα, πριν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, πιο πριν το ΠΑΣΟΚ, μαζί με άλλα κόμματα που τελικά αποδείχτηκαν μιας χρήσης. Δυστυχώς, τα άλλα κόμματα συμφωνούν στους στόχους μεγάλων ομίλων για νέα και μεγάλα κέρδη σε βάρος των εργαζομένων. Συμφωνούν στην καθήλωση του κατώτατου μισθού στα επίπεδα του 2011 ουσιαστικά, με επιμέρους διαφοροποίησεις. Στη διατήρηση των μνημονιακών και μεταμνημονιακών νόμων, των δεσμεύσεων που λύνουν τα χέρια των μεγάλων εργοδοτών. Στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της ενέργειας και την δήθεν, έτσι θα την πούμε, πράσινη ανάπτυξη που εκτοξεύει από τη μια την ενεργειακή φτώχεια για το λαό και από την άλλη απογειώνει τα κέρδη των πράσινων ομίλων της ενέργειας. Όλοι μαζί δυστυχώς ψήφισαν τους στόχους του Ταμείου Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα κοροϊδεύουν το λαό με μοιρασμένους ρόλους ότι τάχα μπορεί αυτό το υπερμνημόνιο, γιατί τέτοιο είναι, να έχει και θετικά για το λαό. Τελικά τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιοι όμιλοι θα απορροφήσουν αυτά τα χρήματα που συσσωρεύτηκαν πάλι από τον ίδιο τον εργαζόμενο λαό. Στείνουν, όπως βλέπετε, καθημερινά σοου για τα ΠΑΣ και τα καλάθια, αλλά από κοινού αυτά τα κόμματα απορρίπτουν τις προτάσεις του ΚΚΕ για την ανακούφιση από την ακρίβεια, από την ενεργειακή φτώχεια, γιατί αυτές οι προτάσεις, βλέπετε, θίγουν τα προνόμια κάποιων λίγων. Οι διαφορές στις προτάσεις των άλλων κομμάτων είναι από το ποια τσέπη θα πληρώσει ο λαός πάλι.
Το ΚΚΕ δεν έχει απλά διαφορές, αλλά βρίσκεται, και σας το λέμε ειλικρινά αυτό, με το χέρι στην καρδιά και κοιτάζοντάς σας στα μάτια, βρίσκεται απέναντι από τα συμφέροντα, τα μεγάλα συμφέροντα μεγάλων οικονομικών επιχειρηματικών κέντρων, ομίλων, από τις κυβερνήσεις που αυτά στηρίζουν και από τα κόμματά τους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν έχει δεσμεύσεις, ούτε στις εγχώριες, ούτε στις διεθνείς ελίτ. Το ΚΚΕ πιστεύουμε ότι αποτελεί πραγματικά εγγύηση για την ανάπτυξη μαζικών αποφασιστικών αγώνων, για την υπεράσπιση του λαού μας έξω και μέσα στη Βουλή, για να πληρώσουν τα σπασμένα οι διάφοροι μεγάλοι όμιλοι, αυτοί που τα έχουν, αυτοί που ξεζουμίζουν τον κόσμο και όχι πάλι ο λαός. Γιατί η ψήφος στο ΚΚΕ μένει στο ΚΚΕ. Δεν θα μεταλλαχτεί ούτε σε στήριξη, ούτε σε ανοχή, σε καμία αντιλαϊκή κυβέρνηση, όποια σύνθεση κι αν έχει, όποια κόμματα κι αν την αποτελούν. Γιατί έτσι το ΚΚΕ αναλαμβάνει την ευθύνη του απέναντι στο λαό. Γιατί πρόοδος σημαίνει πάλι για το δίκαιο των πολλών, σημαίνει σύγκρουση με αυτό το διεφθαρμένο σύστημα και όχι διαβατήριο για κυβερνητικές καρέκλες μετά τις εκλογές στα πλαίσια του. Το πραγματικά προοδευτικό σήμερα βρίσκεται στη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων, της νέας γενιάς, των αυτοαπασχολουμένων, των αγροτών, των γυναικών, των επιστημόνων, των καλλιτεχνών. Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα ευρύτερες εργατικές λαϊκές δυνάμεις, πάρα πολλοί άνθρωποι να κάνουν το βήμα, ανεξάρτητα από τις επιλογές που είχαν κάνει μέχρι τώρα, να απορρίψουν κάλπικα διλήμματα, τα οποία όσο περνούν οι μέρες θα δυναμώνουν, αλλά και θα μεταλλάσσονται όσο πλησιάζουν οι κάλπες. Να προσέλθουν στις εκλογές της Κυριακής της 21ης Μαΐου, δίνοντας την απάντηση κανένας από τους δυο και τους διάφορους πρόθυμους συγκυβερνήτες τους. Μόνο όφελος για το λαό θα έχει και θα είναι η εκλογή περισσότερων βουλευτών του ΚΚΕ στους νομούς της περιοχής, σε όλους τους νομούς της χώρας. Να εκλεγεί βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας από τη Φθιώτιδα, όπου και η δική μου υποψηφιότητα σηματοδοτεί το ενδιαφέρον και την ενασχόληση του κόμματος με τα προβλήματα του λαού της περιοχής. Και στην κεντρική Ελλάδα και σε ολόκληρη τη χώρα να είναι όσο πιο αδύναμα τα κόμματα που με τον ένα ή άλλο τρόπο προαλήφονται για αυτή την επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση. Και την ίδια ώρα, όσο πιο ψηλά βρίσκεται το ΚΚΕ, πιστεύουμε ότι τόσο πιο δυνατός θα είναι ο ίδιος ο λαός για να διαμορφώσει πραγματικά θετικές εξελίξεις προς όφελός του. Το ΚΚΕ αναλαμβάνει τη μεγάλη ευθύνη να είναι μπροστά στους αγώνες, στην πάλη, για να αποκρούονται όποια αντιλαϊκά μέτρα, να αποσπώνται και κατακτήσεις, να ακούγεται η αλήθεια κόντρα στη λάσπη και το βούρκο της κυρίαρχης προπαγάνδας. Κυρίως όμως για να συνειδητοποιήσει ο λαός μας τη μεγάλη δύναμη που ο ίδιος έχει να καθορίζει αυτός τις εξελίξεις προς όφελός του. Όπως γίνεται ως ένα βαθμό τούτες εδώ τις μέρες που πέρασαν, να γίνει όλο και πιο μαζική η πεποίθηση ότι το πάμε και όπου μας βγάλουν τα αστικά κόμματα, μόνο βγάζει σε όλο και χειρότερες καταστάσεις. Ότι ο λαός και η νεολαία είναι για πάρα πολλά περισσότερα. Τους αξίζουν όλα. Μπορούν να χτίσουν ένα κόσμο που όλα αυτά τα τραγικά που βιώνουμε σήμερα ή που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια να γίνουν μόνο ένα παρελθόν αυτού εδώ του συστήματος που τα βλέπει όλα ως ενδυνάμει κέρδος. Το ΚΚΕ είναι εδώ για να ανοίξει ο δρόμος για να γίνει ο λαός πραγματικός νοικοκύρης, όπως λέμε, στον τόπο του. Για να έχει αυτός την εξουσία, για να μπορεί να διαφεντεύει τον πλούτο της χώρας, για να μπορούν αυτός και τα παιδιά του να ζουν με ασφάλεια, να χαίρονται τη ζωή τους, να επιστρέφει σε αυτούς
ο κόπος της δουλειάς τους. Το ΚΚΕ είναι έτοιμο από σήμερα για να συμβάλλει να πάρει μέρος σε μια τέτοια διακυβέρνηση, μιας τέτοιας γνήσιας εξουσίας για το λαό. Γιατί έχει πρόγραμμα που βάζει στο επίκεντρο μόνο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, με κοινωνικοποιημένη ιδιοκτησία, με κεντρικό επιστημονικό σχέδιο στην οικονομία και στις υπηρεσίες, με εργατική λαϊκή συμμετοχή και πραγματικό έλεγχο. Μια εξουσία που ξεμπερδεύει με τους κυφήνες που ζουν από την εργασία των πολλών. Και γι' αυτό δεν θα τσιγκουνεύεται τον πλούτο που παράγουν οι πολλοί να τον επιστρέφει στους πολλούς, για να ζήσουμε όλοι και όλες μια ευτυχισμένη ζωή, για να ανοίξουμε και να περπατήσουμε πραγματικά στις λεωφόρους του μέλλοντος. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να σας ευχηθώ και πάλι καλή δύναμη, καλή υγεία, καλή συνέχεια στο έργο σας και στο ΣΤΑΡ Κεντρικής Στερεάς να τα εκατοστήσει. Σας ευχαριστώ.